Γεια σας. Δύο μέρες πριν την ομιλία μου, με τίτλο «What you seek is seeking you», ήθελα να προσθέσω μία φράση των Σούφι, η οποία λέει... Sorry, το «What you seeking is seeking you» είναι μία φράση των Σούφι, αλλά ήθελα να προσθέσω μία φράση που κοιμάμαι και ξυπνάω κάθε μέρα. Το «Όλα είναι ντοκιμαντέρ». Μία φράση που κολλάει παντού. Είναι «Όλα είναι ντοκιμαντέρ». Όπως το να φτιάξεις καφέ, το να ερωτευτείς, το να σηκωθείς το πρωί να πας στη δουλειά σου, το να χορέψεις, το να ταξιδέψεις, το να φας μια τυρόπιτα, το να δεις ένα όνειρο, ακόμα και το να μην δεις ένα όνειρο. Ακόμη και το TEDx σήμερα εδώ πέρα μπορεί να είναι ένα ντοκιμαντέρ. Όλα είναι ντοκιμαντέρ, λοιπόν. Σκεφτόμουν την ομιλία μου και σκεφτόμουν για ποιο θέμα να μιλήσω και αναρωτιόμουν τι δουλειά έχω εγώ εδώ. Ωστόσο, ως απάντηση σε αυτά μου τα ερωτήματα, έδωσα το «όλα για κάποιο λόγο γίνονται». Αυτή η απάντηση κολλάει παντού σε ό,τι δεν μπορείς να απαντήσεις. Είναι μια πάρα πολύ καλή δικαιολογία. Μετά από πολλή σκέψη, αρκετά τηλεφωνήματα με τον Κωνσταντίνο και την ομάδα του TEDx, 4 μέρες πριν έγραψα την ομιλία μου. Πάντα φρόντιζα όλο αυτό το καιρό να προκύπτει κάτι ώστε να πάρω μια μικρή παράταση. Ωστόσο, τα κατάφερα. Σκέφτηκα λοιπόν η ομιλία μου να είναι μια ξενάγηση στις ιστορίες των ανθρώπων που έχω γνωρίσει και που μου έχουν κάνει δώρο τις ιστορίες τους. Ένα μικρό ντοκιμαντέρ. Επίσης, σκέφτηκα πως το χρωστάω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να πω άλλη μια φορά την ιστορία τους. Ο καθένας γύρω μας είναι ξεχωριστός. Ο καθένας μας γύρω έχει κάτι να πει. Όλα έχουν κάτι να μας πούν. Όλα είναι ντοκιμαντέρ. Αυτή είναι μία φωτογραφία από το νεκροταφείο προσφύγων στη Λέσβο. Είναι ένα χωράφι στη μέση του πουθενά. Γύρω-γύρω έχει ελιές και στη μέση χαμένα όνειρα. Είναι ηλίθι τρόπος να συνεχίζεις? Όχι. Πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά. Εγώ είμαι ο Νίκος, είμαι κινηματογραφιστής και κατά τύχη γεννήθηκα στην Ελλάδα. Μεγάλωσα στις Πρέσπες και στα 18 μου έφυγα στην Αθήνα για να κυνηγήσω τα όνειρά μου. Κατά τύχη, λοιπόν, είχα τη δυνατότητα της ελεύθερης μετακίνησης, χωρίς να έχω μπροστά μου σύνορα, χωρίς να πρέπει να ξοδέψω μια περιουσία σε διακινητές για να με πηγαίνουν από εδώ και από εκεί και χωρίς να διακινδυνεύσω τη ζωή μου. Κατά τύχη, έχω τη δυνατότητα να ταξιδεύω με ένα διαβατήριο εντός και εκτός Ελλάδος και να κινηματογραφώ ιστορίες ανθρώπων. Έχω τη δυνατότητα να ακούγεται τη φωνή μου, όπως σήμερα εδώ πέρα, και θα ήθελα να μοιραστώ κάποιες από αυτές τις ιστορίες μαζί σας. Το Φεβρουάριο του 2017 βρεθήκαμε συνειδωμένοι στο προσφυγικό καταβλισμό για να κινηματογραφήσουμε ένα κομμάτι του ντοκιμαντέρ του Ai Weiwei, Human Flow. Εδώ είναι το συνεργείο και είναι η Έστρα με το γάτο και την οικογένειά της, τον Ταμπούς. Ο γάτος είναι ο Ταμπούς. Ταξίδεψαν από τη Δαμασκό και θέλανε να φτάσουν στη Σουηδία για να βρουν το γιο της οικογένειας, ο οποίος ήταν εκεί ήδη 3 χρόνια. Η Έστρα είναι πια μητέρα και ο Ταμπούς κόβει βόλτες κάπου σε ένα χωριό της Σουηδίας. Έτσι ξεκίνησε η επαφή μου με όλους αυτούς τους ανθρώπους, πληγωμένους από τη ματαιοδοξία της ανθρώπινης φύσης, τσακισμένους από το πόλεμο και τα σύνορα, ανθρώπους σαν όλους εμάς, με όνειρα, ελπίδες και φαντασία, με πολύ χαμόγελο και πολύ αγάπη. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει ακόμα, τα περισσότερα project τα οποία ασχολήθηκα είχαν να κάνουν με το προσφυγικό. Εδώ είναι ο Άλι και η Βίσαμ, δύο αδέρφια που γνώρισα συνειδωμένοι και ήρθαν από την Παλμύρα της Συρίας. Η Βίσαμ είναι ζωγράφος και δούλεψε μαζί μας ως μεταφράστρια στο ντοκιμαντέρ του Ai Weiwei. Εκείνο το καιρό, λοιπόν, δούλευε μαζί μας και ταυτόχρονα ξεκίνησε ένας Αμερικανός σκηνοθέτης, ο Steve Brown, σκηνοθέτης και παραγωγός, να κάνει μια ταινία για την οικογένειά της. Το γνώρισα και μου ζήτησε να συμμετέχω.
Κινηματογράφησα λοιπόν το κομμάτι του ταξιδιού τους από την Ελλάδα μέχρι να φτάσουν στη Γερμανία. Η Γουίσαμ ήθελε να πάει στο πανεπιστήμιο και ο άλλη είχε ένα σκοπό, να παντρευτεί. Στην ταινία Dreams at Sea, που έκανε πρεμιέρα τον προηγούμενο μήνα, τα κατάφεραν. Ο άλλη είναι πια πατέρας. Η Γουίσαμ πηγαίνει στο πανεπιστήμιο, πρόσφατα πήρε δίπλωμα οδήγησης, συνεχίζει να ζωγραφίζει και μόλις εχθές, κατά τη διάρκεια που κάναμε πρόβες, μου είπε ότι τον επόμενο χρόνο θα παντρευτεί. Η φωτογραφία λοιπόν αυτή είναι από το βράδυ που η οικογένεια ξανασυναντήθηκε στη Γερμανία μετά από 8 μήνες και κάναν ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι. Επίσης εδώ πέρα είναι οι κοπέλες από την ταινία μου Spring, οι οποίες βρήκαν την ευκαιρία μέσα στον πόλεμο να χρησιμοποιήσουν τον πόλεμο ως μέσο και να φύγουν μακριά από τον ρατσισμό λόγω της σεξουαλικότητάς τους και να ζήσουν μια απλή ζωή. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ αυτό ήθελα να τονίσω, πόσο σημαντικά είναι τα απλά πράγματα. Όπως το να κάνεις μια βόλτα με τον σύντροφό σου, το να φας, το να πας στη παραλία, να μοιράζεσαι στιγμές, να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Νομίζω πως στα απλά πράγματα βρίσκεται η αισιοδοξία που όλοι μας ψάχνουμε. Στην πρώτη σκηνή της ταινίας, ζήτησα σε μία από τις κοπέλες να μου πει το αγαπημένο της τραγούδι. Μου είπε λοιπόν το «Λάμα Μπάντα» της Λένα Σαμαμιάν. Μόλις το άκουσα, συγκινήθηκα, χωρίς καν να ξέρω τι λέει. Ήταν στα αραβικά. Μου είπε λοιπόν το τραγούδι, τελειώσαμε το γύρισμα και την επόμενη μέρα βγήκαμε μία φίλη μου για ένα ποτό. Με πήρε το βράδυ κατά τη μία ο παραγωγός μου από την Αμερική και μου ζήτησε αν μπορώ να πάρω την πρωινή πτήση να πάω στη Φραγκφούρτη για να μου πει την ιδέα του για ένα καινούργιο ντοκιμαντέρ. Το έκανα λοιπόν, πήρα το αεροπλάνο το πρωί, πήγα, τον συνάντησα και μου είπε πριν σου πω οτιδήποτε θέλω να πάμε σε μια συναυλία. Όπως ίσως φαντάζεστε, η συναυλία ήταν της Λένα Σαμαμιάν, δεν είχα ιδέα και εκεί σκέφτηκα το What you seek is seeking you. Αναρωτιόμουν να πιάνει η Λένα και την επόμενη μέρα την είδα μπροστά μου. Εκεί λοιπόν την γνώρισα και ξεκινήσαμε να κάνουμε την ταινία. Αυτή είναι η Λένα και αυτός είμαι εγώ δίπλα. Η Λένα είναι μια τραγουδίστρια από τη Συρία. Ζει πια στο Παρίσι και ταξιδεύει όλο τον κόσμο, αφήνοντας πίσω την πολιτική και ταξιδεύοντας γεμίζει αγάπη όλους όσοι την ακούνε. Ωστόσο, αυτό που κάνει είναι κάτι βαθιά πολιτικό. Μας θυμίζει όλη την ώρα πως ο πόλεμος τελικά δεν είναι η λύση. Η διάρκεια της κινηματογράφησης για αυτό το ντοκιμαντέρ ήταν 2 χρόνια, με ταξίδια σε 10 χώρες, όπου συναντήσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους που είχαν κάνει reboot, όπως reboot έκανε και η Λένα. Θέλω λοιπόν να δείτε αυτό το βίντεο και να νιώσετε αυτό που ένιωθα εγώ αυτά τα 2 χρόνια. يحرق قليب الهوى يا ما شمل فينا سموك يوما انصفوا عيني سموك عريق الأس أصيل شجر مشكول فوق الراس والرمل ما ينعجن يا عيني وشوك ما ينبس والسر ما يحفظه Αυτό ήταν ένα βίντεο που τράβηξα τη Λένα τον Αύγουστο με το κινητό μου στο Παρίσι. Σε προσωπικό επίπεδο, λοιπόν, ο λόγος που ήθελα να ασχοληθώ με το ντοκιμαντέρ ήταν ότι ήθελα μέσα σε μία ζωή να μπορέσω να ζήσω πολλές ακόμη.
να νιώσω συναισθήματα τα οποία δεν μπορώ να τα καταλάβω μέσα από τη δική μου καθημερινότητα. Μέσα από το διαφορετικό καταλαβαίνεις και τις δικές σου διαφορές. Ήθελα να μπορέσω να τονώσω την συνέστηση των ανθρώπων που μπορεί να δουν μία από αυτές τις ταινίες. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που μας αλλάζουν και γνωρίζοντας ανθρώπους αλλάζω κι εγώ. Αν η ζωή είχε σενεριογράφο, στο γύρισμα όλα θα ήταν πάρα πολύ εύκολα, αλλά όπως ξέρουμε η ζωή γράφει το σενάριο μόνη της. Όταν κάποιος έχει μία κάμερα μπροστά του, αποκαλύπτει και ανακαλύπτει πράγματα της ζωής του που ίσως και αυτός δεν τα έχει σκεφτεί ποτέ. Αυτή είναι η δυσκολία και ταυτόχρονα αυτή είναι η ομορφιά του ντοκιμαντέρ. Ότι η ζωή συμβαίνει τη στιγμή που εσύ κρατάς τη μηχανή, τη κάμερα στα χέρια σου. Είσαι εκεί και έχεις το ελεύθερο να την μετατρέψεις σε εικόνες και σινεμά. Πολλές φορές γίνεσαι και εσύ ο ίδιος κομμάτι της ιστορίας. Και αυτή είναι άλλη μία από τις δυνάμεις της. Να σε κάνει κομμάτι της και να σου δίνει ένα δικό της κομμάτι για σένα. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες εκεί έξω, όπως υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες και εδώ μέσα. Όπως η ιστορία του Παναγιώτη, ο οποίος είναι ρακοσυλλέκτης, ζει σε ένα νεκροταφείο στην Αττική, όλη την εβδομάδα τριγυρίζει, μαζεύει πράγματα και τα πουλάει το Σαββατοκύριακο σε ένα μεγάλο μπαζάρι της Αθήνας. Όπως επίσης και η ιστορία της Μαρίας. Η Μαρία μετά από μια πολύ δύσκολη περιπέτεια υγείας που είχε, αποφάσισε να κάνει το project Walk With Me και να ταξιδέψει σε φτωχικές περιοχές της Χιλής και του Περού και να διδάξει κινησιολογία σε μαθητές και δασκάλους. Το όνειρό της ήταν και είναι να κάνει τη μάθηση πιο εύκολη σε όσους το έχουν ανάγκη. Και η κινησιολογία βοηθάει. Όπως επίσης και η ιστορία του Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα είναι ένας Ρωμά πρωταγωνιστής, τον οποίο κάνουμε ντοκιμαντέρ με τον Μενέλαο Καραμαγκιόλη τα τελευταία 4 χρόνια. Είναι 32 χρονών, έχει 7 παιδιά και μέχρι πρόσφατα ζούσαν σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα αγροτικό, το οποίο ήταν διαμορφωμένο. Είχε 2 επίπεδα. Το πάνω επίπεδο ήταν το σπίτι της οικογένειας και το κάτω ήταν η αποθήκη. Εκεί πέρα μαζεύανε όλα όσα πουλούσαν. Και υπάρχουν τόσες και τόσες ιστορίες. Ιστορίες με αγάπη, με όνειρα, ιστορίες με ζωή, πάθη και λάθη. Ιστορίες με πολλή δημιουργία. Ιστορίες που κάνουν reboot κάθε καινούργια μέρα που ξημερώνει. Μέσα από όλες αυτές τις ιστορίες ζούμε, πενθούμε, χαιρόμαστε, λυπόμαστε, αγαπάμε, νιώθουμε και ελπίζουμε. Ξημερώνουμε και κοιτάμε τον ήλιο στα μάτια. Θα ήθελα λοιπόν να σας χαιρετήσω με ένα βίντεο που έχω τραβήξει πριν 1 χρόνο εδώ στην παραλία της Θεσσαλονίκης, έναν κύριο που έπαιζε μουσική. Αυτό ήταν το δικό μου λοιπόν. Σαν το βασίλειο μου. Γλυκό χαμογελό μια καλή κατεπέζου. Αυτό ήταν το δικό μου reboot λοιπόν. Το δικό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.